Ο Βυζαντινός μαΐστορ Ιωάννης Κουκουζέλης ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ακμάζει στα τέλη του 13ου αιώνος με αρχές 14ου, η δεύτερη πηγή της βυζαντινής μουσικής μετά τον Όσιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, Όσιος και ο ίδιος της Εκκλησίας μας, δημιουργεί την περίοδο που η μουσική της Εκκλησίας φτάνει στο απόγειο της μεγάλης τέχνης. Παλαιού στοιχειρού, τάδε λέγει Ιωσήφ προς τον Παρθένων από τον Ιωάννη Κουκουζέλη, αρχίζει με μια εκτεταμένη μουσική φράση στον πλάγιο του τετάρτου ήχο, εν είδη μακρού απηχήματος. Σε πλάγιο του πρώτου ήχο, το καλούμενο αηδονάτων, έχει και αυτό τα χαρακτηριστικά της υψηλής τέχνης του Ιωάννη Κουκουζέλη. Μία ευρύτατη θεματική επεξεργασία στο πρώτο μισό του μέλους δίνει τη θέση της σε μια λαμπρή ανάπτυξη σε ψηλές περιοχές κυρίως του τετραφώνου πλαγίου του πρώτου και σε συνδυασμό με τις συνεχείς ρυθμικές εναλλαγές εξασίμων, πεντασίμων και επτασίμων ρυθμικών ποδών, δημιουργεί μια μεγαλειώδη σύνθεση.